Καλώς ήρθες στα μαθήματα Αρνός. Ερωτήσεις κατανόησης, σελίδες 27 και 28, με σημείο αναφορά στα μονώνυμα. Να δούμε την 4 που λέει: ένα μονώνυμο έχει τελεστή μείον 1 τρίτο. Συντελεστή μείον 1 τρίτο. Και κύριο μέρος χ επί ψη τετράγωνο επί ωμέγα τρίτης. Δηλαδή, το μονώνυμο, ποιο θα είναι, παιδιά, θα είναι ο συντελεστής μείον 1 τρίτο και το κύριο μέρος θα είναι το χ ψη τετράγωνο επί ωμέγα τρίτης. Ωραία. Αυτό είναι το κύριο μέρος. Και αυτό το μονώνυμο μας και λέει να βρείτε, λέει, το ίσο του. Να το, αυτό είναι το ίσο του, το βρήκαμε. Και το αντίθετο μονώνυμό του. Λοιπόν, το ίσο του βρήκαμε ότι είναι το μείον 1 τρίτο χ ψη τετράγωνο ωμέγα τρίτης. Το αντίθετο μονώνυμό του, τι θα είναι στην ουσία? Θα είναι μια παράσταση που αν το ένα πέσει είναι το α, το άλλο θα είναι το μείον α, έτσι ώστε να μας κάνει το 0. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία για να πάμε στο αντίθετο. Τι να κάνουμε? Όπως έχουμε το μείον 1 τρίτο χ ψη τετράγωνο ωμέγα τρίτης εδώ πέρα, θα το γράψουμε 1 τρίτο χ ψη τετράγωνο ωμέγα τρίτης, έτσι, και είναι το αντίθετό του. Γιατί? Πολύ απλά. Γιατί εδώ πέρα το κύριο μέρος και στο ένα και στο άλλο είναι το ίδιο, οπότε είναι ο παρτενέρ, θα λέγαμε, σταθερός. Οπότε είναι σαν να έχω, πες, στον παρτενέρ πέρα πες, ας το πούμε α και το ένα και το άλλο. Οπότε μείον 1 τρίτο φορές το α και το 1 τρίτο φορές το α. Δηλαδή στην ουσία έχω ουσιαστικά δύο αντίθετες ποσότητες. Δύο αντίστοιχα αλγεβρικά μεγέθη. Αντίθετα αλγεβρικά μεγέθη. Νομίζω έγινε κατανόητος. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.